Πάμε σε μία σύνδεση που έχει να κάνει με ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής. Βέβαια, την Κυριακή λοιπόν 12 Μαρτίου, ναι, στις 3 το μεσημέρι, θα συναντηθούν στην αίθουσα του Συλλόγου, όχι μόνο οι κάτοικοι της περιοχής, απευθύνεται το σεμινάριο σε όποιον ενδιαφέρεται, προς όλες τις ηλικίες, ανεξάρτητα από το τι εργασία κάνει ο καθένας. Κυριακή, μια μέρα που ίσως κάποιος έχει λίγο ελεύθερο χρόνο, να ασχοληθεί με αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τυχαίνει και σε μια συγκυρία της τραγωδίας των Τεμπών που αρκετοί νέοι με ελάχιστες γνώσεις προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες ή να συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο τα υπόλοιπα παιδιά, τους συνεπιβάτες τους. Οπότε σε μια στιγμή που αξίζει να ενδιαφερθούμε λίγο παραπάνω για το διπλανό μας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννου έρχεται και προσφέρει δωρεάν βεβαίως αυτό το πολύ σημαντικό σεμινάριο. Πάμε στην κυρία Νεκταρία Χρονάκη, το μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου, να μας πει περισσότερα. Την καλησπέρα μας. Θα το βρούμε σε λίγα δευτερόλεπτα να μιλήσουμε με την κυρία Χρονάκη. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε συνδεθεί και είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου αναφορικά με μια αντίστοιχη δράση και πρωτοβουλία που έγινε στο Τρίτο Λύκειο Ηρακλείου με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικής κοινότητας και σταθήκαμε στα θετικά και στο πόσο σημαντικό είναι κάποιος να γνωρίζει τις βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών, καθώς μία φορά στη ζωή του καθενός από εμάς, του καθένα από εμάς, αναμένεται να τύχει μία δύσκολη στιγμή. Και θα κληθούμε όλοι να παρέχουμε πρώτες βοήθειες. Και αν δεν ξέρουμε τι γίνεται, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Χρονάκη. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλά, εσείς πώς είστε? Σας ευχαριστούμε θερμά. Να μας πείτε λίγο κάποιες πρακτικές οδηγίες, λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με το σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Βεβαίως. Εγώ είμαι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αηγιάννη, ο οποίος δραστηριοποιείται στο πρόστιο του Αηγιάννη. Γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια το συντρίσεώς του, έχει ασχοληθεί με πολλά θέματα και δραστηριότητες, τμήματα. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε το κοινό με το περιβάλλον. Έχουμε λαγανόκηπους, έχουμε δανειστικές βιβλιοθήκες και γενικότερα κάνουμε ομιλίες και εκδηλώσεις για οτιδήποτε θέμα θεωρούμε ότι μπορεί να ενδιαφέρει και το κοινό και μπορεί να το ευαισθητοποιήσει. Σε συνεργασία λοιπόν με το εργαστήριο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης του Πανεπιστημιακού, της Ανεσυρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, θα κάνουμε ένα σεμινάριο αυτή την Κυριακή, το μεσημέρι. Τα παιδιά είναι φοιτητές, αλλά και γιατροί και νοσηλευτές της ιατρικής σχολής. Και είναι εκπαιδευτές στην ουσία, το οποίο είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Διοργανώνει σεμινάρια πιστοποιημένα, δηλαδή σε υγειονομικούς και σε πολίτες. Θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται σε μια καρδιακή ανακοπή, πώς μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε ένα άνθρωπο ο οποίος τον βλέπουμε μπροστά μας να καταραίει, τις πρώτες βοήθειες σε πνιγμονή, σε μια θέση ανάνυψη, δηλαδή να λιποθυμήσει, να τον συνεφέρουμε που λέμε. Και κυρίως πώς κάνουμε την κάρπα, σωστά την κάρπα, αυτό που λέμε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, και με το χέρι μας, δηλαδή ένας απλός πολίτης, αλλά και κυρίως με ένα εξωτερικό αυτόματο απεινιδωτή. Κυρία Χρονάκη, άτομα από το εργαστήριο, φοιτητές, η υπεύθυνη καθηγήτρια, άτομα τα οποία, και θα είναι και πολλά από ό,τι μας είπατε, περισσότερα από 10-15, έτσι ώστε εξειδικευμένα και πάνω από τον κάθε ένα που θα συμμετάσχει, να μπορέσει να του δείξει. Σωστά. Όλο αυτό το εργαστήριο είναι υπό τη αιγίδα της καθηγήτριας αναισθησιολογίας της κυρίας Αλεξάνδρας Παπαϊωάννου και του διευθυντή των ΤΕΠ Βενιζελίου, του κυρίου Όθων Φραϊδάκη. Πάντα τα παιδιά συνοδεύονται, είναι φοιτητές γιατροίς και εσείς, και συνοδεύονται πάντα από έναν ειδικευόμενο γιατρό από την επίβλεψη. Είναι εκπαιδευμένοι όλοι. Και αυτό που κάνουν είναι πρώτα σε θεωρητικό επίπεδο, προσπαθούν να δώσουν στο κοινό να καταλάβει, γι' αυτό απευθύνεται και σε κάθε ηλικία και σε ανεξαρτήτου ηλικίας και εργασίας, τι γίνεται στις πρώτες βοήθειες, και μετά να κάνουν πρακτική άσκηση, δηλαδή ανά μικρή ομάδα ατόμων και ένας εκπαιδευτής. Φέρνουν μαζί τους την πλαστική, την κούκλα,
στην ουσία αυτό είναι η εκπαίδευση. Και πάνω σε αυτό εκπαιδεύεται το καθένας, ο καθένας μας που θα παρακολουθήσει αυτό το σεμινάριο. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποιες πληροφορίες, γιατί κάποιος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ίσως ενδιαφέρεται, θέλει να δηλώσει συμμετοχή, να μάθει περισσότερα για το σεμινάριο της Κυριακής. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να με πάρουν τηλέφωνο, γιατί ασφαλώς επειδή θα το κάνουμε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, έχει κάποια χωρητικότητα και τα παιδιά θέλουν να έχουν και την άνεση να εκπαιδεύσουν σωστά τον κάθε ένα που θα έρθει. Μπορούν να με πάρουν να δηλώσουν συμμετοχή. Δεν έχει όριο ηλικίας, δεν έχει, όπως είπαμε, κανένα περιορισμό όσο αφορά ούτε την εργασία ή το γνωσιακό του επίπεδο. Μπορεί οποιοδήποτε να το παρακολουθήσει. Θα είναι και για ενήλικες, αλλά σαφέστα, γιατί με ρώτησαν ορισμένοι, θα έχει και για παιδιά, δηλαδή οδηγίες για πρώτες βοήθειες σε παιδιά. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε, καλή επιτυχία. Να το επαναλάβετε σύντομα. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε. Γενικότερα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος κάθε χρόνο ανανεώνει, γιατί τα πρωτόκολλα, ξέρετε, αυτά τα χρειάζονται λίγο ένα φρεσκάρισμα. Και υπάρχει και απεινιδωτής, να σας σημειώσω, σε μια αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, στον Αγιάννη. Το σημειώνω γιατί το ΕΚΑΒ συνήθως πρέπει να γνωρίζει που υπάρχουν απεινιδωτές σε όλο το νομό και που μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν δηλαδή. Προσπαθούμε κι εμείς με διάφορες εκδηλώσεις, δραστηριότητες, είτε αθλητικά, είτε σας λέω περιβάλλον, ακόμα και με ξεναγήσεις ιστορικά που κάνουμε με την κυρία Σπακάκη, να ευαισθητοποιήσουμε γενικά το κοινό και τους πολίτες. Μάλιστα. Για όλα τα θέματα. Να είστε καλά, κυρία Χρονάκη.